Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το 2020 θα σημαδευτεί από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μια απόφαση η οποία θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το ύψος του κρατικού μισθολογίου. Μαζί μας απόψε στο στούτιο ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΕΒ, ο κ. Μιχάλης Αντωνίου, με τον οποίο θα δούμε τις παραμέτρους της απόφασης του Ανωτάτου, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, τόσο για τα δημόσια οικονομικά, αλλά και γενικότερα για την οικονομία του τόπου. Βεβαίως, θα δράξουμε τις ευκαιρίες, έχοντας μαζί μας απόψε τον κύριο Αντωνίου, να δούμε και τα κομφικά ζητήματα, θέματα του εργατικού στίβου. Κύριε Αντωνίου, να σας καλωσορίσω στο καπίτα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο. Λοιπόν, η ατζέντα των εργασιακών το 2020, όπως και κάθε χρόνο, είναι μεγάλη, θα έλεγα. Το μενού είναι ατελείωτο. Ωστόσο, έχω επισημάνει την επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου, διότι θα είναι καθοριστική, όπως και αν, οποιαδήποτε και αν είναι απόφαση. Θα είναι καθοριστική για αν επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση. Δηλαδή, να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, των οποίων οι μισθοί είχαν αποκοπεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Εάν δεν επικυρωθεί η απόφαση, τότε θα υπάρξει μια δυναιμία, θα έλεγα, στο κρατικό μισθολόγιο. Ποια είναι η άποψή σας? Η σύνοψη στην οποία έχετε πρόβει καλύπτει το 90% της εικόνας και κανείς θα μπορούσε να το αφήσει ως εκεί. Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε και το υπόλοιπο 10%, θα πρέπει να προσθέσουμε και την παράμετρο του τι γίνεται από εδώ και πέρα σε περίπτωση που η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ορθότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου. Τι γίνεται όχι με τα ήδη αποκοπέντα και τα προσεπιστροφή ποσά και τις επιπτώσεις τους στο κρατικό μισθολόγιο και στα δημόσια οικονομικά, αλλά και τι γίνεται σε μια μελλοντική κρίση. Σε μια επόμενη περίπτωση, στην οποία, επειδή η οικονομία κάνει κύκλους, μπορεί να ξαναπροκύψουν παρόμοια δεδομένα, και εδώ είναι ένα τεράστιο καθήκον όσο συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών να θωρακίσουν θεσμικά την οικονομία για να μην ξαναπροκύψουν αυτού του μεγέθους, αυτού του βάθους κρίσης στην κυπριακή οικονομία. Εννοείται, κύριε Αντωνίου, να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη πρόνοια, επίμαχη πρόνοια του Συντάγματος, ώστε η πολιτεία να μην βρεθεί αντιμέτωπη και πάλι ενός τέτοιου φαινομένου. Ακριβώς, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αφού θα διαχειριστούμε τις συνέπειες για το τι έχει ήδη γίνει, το οποίο αν επιβεβαιωθεί η ορθότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου θα είναι αντισυνταγματικό, ότι σε επόμενη φάση κρίσιμη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα μπορεί να γίνει συμμετοχή τους στη διάσωση του κράτους, θα μπορεί να γίνει και δική τους συνεισφορά στη διάσωση του εργοδότη τους, χωρίς τούτο να είναι εκ των προτέρων αντισυνταγματικό. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε και να διευκρινίσουμε ποιος είναι ο εργοδότης. Βεβαίως, στα αυτιά ηχεί ότι ο εργοδότης είναι η κυβέρνηση, το κράτος. Μα δεν είναι έτσι σε πράγματα. Ο εργοδότης είναι ο φορολογούμενος πολίτης. Έτσι. Ο οποίος προσωποποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις με τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος για να λειτουργήσει πρέπει να έχει εισοδήματα, πρέπει να μπορεί να είναι φερέγγυος, πρέπει να μπορεί να τιμήσει τις υποχρεώσεις του. Και κρίσεις όπως αυτή η οποία είχε προκύψει, είχε κορυφωθεί το 2013, όπου το Φεβρουάριο του χρόνου εκείνου, του τραγικού εκείνου έτους, υπήρχαν ρευστά διαθέσιμα για 15 μέρες και κανείς δεν μας δάνειζε. Σας θυμίζω από το Μάιο του 2011 ήμασταν εκτός αγορών και όταν έγινε αλλαγή διακυβέρνησης υπήρχε στα ταμιακά αποθέματα του κράτους έναν ελάχιστο ποσό το οποίο οδηγά σε χρεοκοπία. Διότι μπορεί να ανέβρωστη μια επιχείρηση, ένας οργανισμός, αλλά χωρίς ρευστότητα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις, τις τρέχουσες απαιτήσεις, καταραίει χρεοκοπή. Και είδαμε επικερδέστατους οργανισμούς να καταραίουν επειδή τους αποκόπηκε το οξυγόνο της ρευστότητας. Φυσικά η Κύπρος είχε πολύ περί καλύτερα προβλήματα και δημοσιονομικού χαρακτήρα, με την τραγική επέκταση των πάγιων δημόσιων δαπανών τα τελευταία χρόνια. Ας μην το αναλύσουμε ευρύτερα, αλλά ήταν και δημοσιονομική κρίση και τραπεζική κρίση. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονοι δύο τεράστιοι τομείς είχαν είχαν φτάσει τα όρια τους και χρειαζόταν χρηματοδότηση. Σε εκείνη τη στιγμή λοιπόν,
ο εργοδότης που είναι ο φορολογούμενος, όπως σωστά λέτε κύριε Χρήστο, και προσωποποιείται από τον μηχανισμό των κρατικών, των κυβερνητικών, θα εκατέρρε και με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες του συντάγματος, εάν ορθά τις ερμήνευσε το διοικητικό δικαστήριο, έτσι, υπό αυτόν τον όρο, τότε όλοι θα τρέξουν να σώσουν τον εργοδότη αυτών των ανθρώπων, εκτός από ήδη εργαζόμενοι σε αυτόν τον μηχανισμό. Όλοι πληρώνουμε να στηρίξουμε τον εργοδότη που προσωποποιείται στην κυβερνητικό μηχανισμό, εκτός από όσους εργάζονται στον κυβερνητικό μηχανισμό. Αυτή η παράνοια, διότι περί παράνοιας πρόκειται, πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει να σταματήσει δικαστικά ενδεχομένως, με συγχωρείτε απλώς, επειδή πιστεύω στην ποιότητα και την βαθιά αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος και δεν την έχει αφισβητήσει ποτέ ουδής, ελπίζω ότι η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα βρει εκείνη την επιχειρηματολογία, την νομική τεκμηρίωση, που θα οδηγεί στο συμπέρασμα που οδηγεί και η λογική πέρα από την νομική. Που θα είναι ακύρωση της διοικητικής απόφασης, της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου. Θα εξαρτηθεί βεβαίως και από τα νομικά επιχειρήματα που έθεσαν οι δύο πλευρές. Πολύ σωστά. Όταν είχε συνέλθει το ανώτατο για να ακούσει τόσο τους εκπροσώπους. Το διοικητικό δικαστήριο. Όχι. Ναι, και στην κατέθεση διαδικασία. Ακριβώς. Εκεί ο Γενικός Εισαγγελέας, εκπροσωπώντας τον εργοδότη, το κράτος, την κυβέρνηση, να το θέσω έτσι, κατέθεσαν εκεί διάφορα νομικά επιχειρήματα. Από την άλλη πλευρά, επίσης οι δικηγόροι, οι νομικοί σύμβουλοι των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο, είχαν και εκείνοι τα δικά τους νομικά επιχειρήματα. Επομένως, μέσα σε έναν πλέγμα πολλών νομικών επιχειρημάτων, θα κληθεί το ανώτατο να πάρει μια πολύ σοβαρή απόφαση. Η οποία μπορεί να λύνει το πρόβλημα που περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή να χρεοκοπά ο εργοδότης των δημοσίων υπαλλήλων, όλοι να το στηρίζουν οικονομικά εκτός από τους υπαλλήλους του εργοδότη του, του εργοδότη τους, και αν λυθεί δικαστικά, δηλαδή με ακύρωση της πρωτόβαθμης απόφασης, της πρωτόδικης απόφασης, τότε δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Εάν όμως το ανώτατο επιβεβαιώσει την ορθότητα του διοικητικού δικαστηρίου, πρέπει να γίνουν πράγματα. Και αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι τροπή του συντάγματος, έτσι ώστε να είναι απόλυτα σαφές και νομικά ορθόν, να μπορεί να γίνει επιβολή αποκοπών, συνδρομή δηλαδή και των εργαζόμενων στο δημόσιο, εάν και εφόσον προκύψουν ανάλογες κρίσεις στην πορεία του χρόνου, που όπως έχουμε πει, η οικονομία είναι κύκλος. Δυστυχώς τα φαινόμενα της οικονομικής ύφεσης, όχι κατά ανάγκη κρίσης ή κρίσεων, προκύπτουν πολύ συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν, λόγω ενός αριθμού παραμέτρων που δεν είναι ανάγκη να τις αναλύσουμε τώρα, αλλά έρχεται πολύ νωρίτερα η ολοκλήρωση ενός κύκλου και η επιστροφή σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης ή συρρήγνωσης των διαφόρων μεγεθών. Και αυτό θα πρέπει να μας υποχρεώσει να θωρακίσουμε θεσμικά τον τόπο, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιους κινδύνους. Και μια τέτοια θεσμική θωράκιση θα είναι να μπει επιτέλους έναν πλαφόν στο με πόσο ρυθμό αυξάνεται το κρατικό μισθολόγιο και οι άλλες... Να το δούμε στη συνέχεια αυτό. Και οι άλλες πάγιες δαπάνες... Απλά ήθελα και εγώ να δηλώσω τον απολύτερο μου σεβασμό στον ανεξάρτητο των θεσμών. Αυτονόητο. Της δικαστικής εξουσίας. Αλλά και οι δικαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά κάποιον τρόπο. Ο εργοδότης τους είναι το δημόσιο. Είναι η τρίτη εξουσία. Υπάρχει απόλυτη διάκριση εξουσιών με βάση το Σύνταγμα. Είναι βαθιά ριζωμένος ο σεβασμός των δύο άλλων εξουσιών προς την τρίτη εξουσία. Νομοθετική εξουσία εκτελεστική. Νομοθετική εκτελεστική και δικαστική. Και πρέπει να πω ότι εσείς ως εκπρόσωπος της τέταρτης εξουσίας, που είναι ο τύπος, έχετε κάθε δικαίωμα, αν όχι και υποχρέωση, να ασκείτε κριτική και στις τρεις εξουσίες και να ζητάτε και από τις τρεις ό,τι καλύτερο μπορούν να δώσουν. Έχει σημασία πώς τεκμηριώνεις και πώς διαχειρίζεσαι και την κριτική σου. Μιλώ για μας. Όλοι κρινόμεθα. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι στο απειρόβλητο της κριτικής. Κανείς. Παλαιότερα χρόνια η δικαστική εξουσία, είναι αλήθεια, βρισκόταν στο απειρόβλητο. Δηλαδή υπήρχε μια βαθιά εμπεδομένη συνείδηση ότι δεν κρίνονται οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν σχολιάζονται, δεν. Είναι προφανές όμως ότι η κοινωνική εξέλιξη και οι πιέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με αποφάσεις που
ενέχουν και διαστάσεις που επηρεάζουν το κοινωνικό γίγνεσθε πέρα από απλές οικονομικές διαφορές, που μπορούν να καθορίσουν την πορεία δημιουργίας κουλτούρας σε έναν ολόκληρο λαό ή στο να διαμορφώσουν πεπιθήσεις, πρακτικές και συνήθειες που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ή στην οπισθοδρόμηση, είναι προφανές ότι πλέον έχει απαλλαγεί το η δικαστική εξουσία από αυτόν τον μαντία, ο οποίος την κρατούσε στο απειρόβλητο της κριτικής. Και πρέπει να πω ότι με αξιοπρέπεια δέχεται την κριτική το δικαστικό σώμα. Η κριτική βοηθά ακόμα βοηθά, και τη δικαστική εξουσία. Βοηθά όταν είναι καλόπιστη και τεκμηριωμένη. Σεβαστές οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας. Όταν είναι καλόπιστη, τεκμηριωμένη και επικοδομητική η κριτική, έχει μόνο θετικά στοιχεία. Και είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία με αξιοπρέπεια δέχεται την κριτική, χωρίς να υπάρξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον οποιοδήποτε φαινόμενο έντονης αντίδρασης στην κριτική που δέχεται το... Κύριε Αντωνίου, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά, προφανώς να μην υπάρχει καν, μεταξύ της κρίσης του 1974, της τραγωδίας βασικά, της οικονομικής κρίσης που άφησε η τραγωδία του 1974, σε σχέση με την κρίση του 2013. Υπάρχει κάποια ιδιοποιώς διαφορά που τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι ουδείς προσέβηκε, καταδέχτηκε να προσφύγει και να ζητήσει αποζημιώσεις από τις αποκοπές που αποφάσισε τότε η πολιτεία. Δύο πράγματα. Η ειδοποιώς διαφορά σε ό,τι αφορά την συνεισφορά όλων στη διάσωση του τόπου, της οικονομίας, του κράτους και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας, δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά. Σε σχέση με την, φυσικά την αιτία που προκάλεσε, είναι προφανές ότι... Το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν... Εκεί θα εκπλαγείτε, αλλά ανατρέχοντας σε δημοσιεύματα από το 1960 μέχρι και τα πιο πρόσφατα, προκειμένου να ετοιμαστούμε για να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια της ΟΕΒ, τα οποία είναι εντός του 2020, κλείουμε 6 δεκαετίες ζωής και δράσης εσείως, θα εκπλαγείτε να τα χιλιάσουμε, διότι να δεκαοστήσουμε πολύ σύντομα. Είναι όπως την ευχή των παππούν των 95 που του λέει να δεκαοστήσεις παππού που σε κοιτά λίγο περίεργο παππού, εάν είναι εντάξει πλήρως στη αυγία. Λοιπόν, μου αρέσει το χιούμορ σας πάντα. Και το δικό σας, Λευκόπουλιο, το ξέρεις, αγαπητέ κύριε Χρήστο. Λοιπόν, έλεγα ότι ανατρέχοντας τα δημοσιεύματα διαχρονικά, θα εκπλαγείτε, δεν έφερα μαζί μου το απόγωμα, αλλά με χαρά να σας το στείλω, στο Φιλελεύθερο πρωτοσέλιδο το 1977. Δύο χρόνια περίπου μετά την... Το 1970 ήταν δύο χρόνια μετά την εισβολή. 76 Σεπτέμβριο του 1976, αν θυμάμαι καλά. Πρωτοσέλιδο στο Φιλελεύθερο. Δηλώσεις του τότε Γενικού Γραμματέα της Πασιδή, ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν οι μισθοί και οι άτα... Ιακώβου ήταν τότε. Νομίζω δεν ήταν ο κύριος Ιακώβου, Μακαρίτης ο Ιακώβου, ήταν προγενέστερος. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι. το σώμα, ενσώματι η Πασιδή, είχε εξουσιωτήσει ο γραμματέα και ήταν κύρια είδηση στο Φιλελεύθερο, δύο χρόνια μετά την εισβολή, ότι ήρθε η ώρα να αποκατασταθούν οι μισθοί και τα επιδόματα και οι άτα που είχε καταργηθεί η λειτουργία της εξαιτίας των τραγικών γεγονότων και της απώλειας της πατρίδας, μισής πατρίδας. Θα έλεγα ότι... Αποκαταστάθηκαν οι μισθοί. Αποκαταστάθηκαν αργότερα. Αργότερα. Όμως, πότε αποκαταστάθηκαν? Όταν ορθώθηκε η οικονομία. Όταν το επέτρεπαν οι αντοχές της οικονομίας. Ημερομηνίες δεν μπορεί κανείς με ασφάλεια να αναφέρει εκ του προχείρου, για να είμαστε σοβαροί, αλλά ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Όταν το επέτρεπαν οι αντοχές της οικονομίας. Ισχύει και στην προηγουμένη περίπτωση. Το Μάιο του 2017. Δεν συνομολογήθηκε η συμφωνία μεταξύ ΣΕΚ, ΤΕΟ και κυβέρνηση για τους ορομίσθιους του δημόσιου τομέα αλλά και για τους υπαλλήλους των τοπικών αυτοδιοικήσεων. Το οποίο... Τι λέει εκείνο η συμφωνία πλαίσιο? Σταδιακή αποκατάσταση των μισθών με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας. Που άρχισε να υλοποιείται από το καλοκαίρι του 2018. Πασιδή, γιατί είναι σεβαστή για αυτή τη συμφωνία? Σας απαντώ ότι η Πασιδή προφανώς είχε την ίδια προσέγγιση πραγμάτων και μετά την τουρκική εισβολή. Δηλαδή το 1974 καταστραφήκαμε, δύο χρόνια μετά εζητούσε αποκατάσταση των μισθών. Όταν ακόμη πρόσφυγες ήταν, ακόμη στα τσατίρκα. Έτσι, λοιπόν, τώρα,
Πρακτικά, οι έχοντες έννομο συμφέρον δημόσιοι υπάλληλοι, πολύ σωστά επισημαίνεται ότι ουδείς εξ αυτών προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να ζητά να κηρυχθεί αντισυνταγματικές. Αυτό είναι ιστορία. Ναι, και σε αυτόν έχετε απόλυτο δίκιο. Εχόντων έννομο συμφέρον και αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να ακυρώσουν δικαστικά τις αποφάσεις του κράτους για να σωθεί ο τόπος, δεν το έπραξε ούτε ένας. Δεν ευρέθη ούτε ένας άνθρωπος. Ωστόσο το θα μπορούσε και πάλι, συγγνώμη, θα μπορούσε, διότι η πρόνοια του συντάγματος προφανώς ήταν και το 2013 και το 1974. Προφανώς θα μπορούσε, κύριε Χρήστο, προφανώς. Το συνδικαλιστικό του όργανο όμως, πριν ακόμα σβήσουν οι καπνοί από τα βομβαρδισμένα και τα ερείπια, ζητούσαν αποκατάσταση μισθών. Δεν μας εκπλήξει το ότι η Πασιδή από το 2013, από το 2011 που γίνανε οι αποκοπές, έρχεται το 2019 και διεκδικεί 8 χρόνια μετά. Βεβαίως. Μπορεί να πει κάποιος με βάση την ιστορία της ότι μπορεί και να άργησε να διεκδικήσει, ναι, η Πασιδή. Βεβαίως ο Γενικός Γραμματείας της Πασιδή φροντίζει να επικαλείται την ατομική πρωτοβουλία των μελών του. Δηλαδή μερίδας δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι από μόνοι τους προσέφυγαν στο δικαστήριο επικαλούμενοι την επίμαχη πρόνοια του συντάγματος που λέει ότι δεν επιτρέπονται αποκοπές μισθών, επιδομάτων. Υπάρχουν δύο πράγματα είναι πολύ θεμελιώδη. Είναι ποινικό αδίκημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα εδώ. Το ένα είναι πολύ ορθά, λέτε, το δικαίωμα το συνταγματικά κατοχυρωμένο κάθε πολίτη να προσφεύγει, ναι, στον νόμιμο δικαστή. Να πάει να ζητήσει το δίκαιο του. Αυτό είναι, δεν το συζητά κανένας. Έτσι, είμαστε. Αναφέρω το κράτος δικαίου, κράτος δικαίου, συντεταγμένες πολιτείες, mm-hmm, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλίμον να συζητούσαμε αυτό. Αυτό είναι σεβαστό. Εκείνον όμως που πλέον είναι καθήκον φορέων που έχουν το ρόλο του κοινωνικού εταίρου, είναι να πάρει θέση. Βεβαίως. Και η θέση που οφείλει να πάρει, κατά τη γνώμη μας, και το έχουμε ζητήσει και με αρθρογραφία και με δηλώσεις και με συνεντεύξεις σε διάφορες περιστάσεις, έχουμε ζητήσει από τις οργανώσεις και όχι μόνο από την Πασιδή και από τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών των τριών βαθμίδων την ΠΟΕ, την ΟΕΛΜΕ και την ΟΡΤΕΚ, τέλος πάντων, έχουμε ζητήσει να βγουν ευθαρσώς και να πούν κι αν ακόμα δικαιωθούμε δικαστικά, εμείς θα συνομολογήσουμε συμφωνίες με τον εργοδότη μας, έτσι ώστε αυτά τα οποία έχετε πολύ σωστά περιγράψει και υλοποιούνται από τον Ιούνιο του 2018, η σταδιακή επαναφορά των αποκοπών, είμαστε προσιλωμένοι σε εκείνη τη συμφωνία. Και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη σταδιακή επαναφορά. Ναι, αντί αυτού όμως, κύριε Αντωνίου, ο Γενικός Γραμματέας της Πασιδή, και να με συγχωρέσει ο φίλτατος Γλάφος Χατζηπέτρου, που δεν είναι μαζί μας, για να ακουστεί και η άποψή του, αλλά μεταφέρω αυτούσια την δήλωση που έκαμε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Είπε ότι η Πασιδή δικαιώθηκε. Ναι, δικαιώθηκε. Και μάλιστα είμαι από τους μάρτυρες, διότι στην περιβόητη, στην καθοριστική σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό επί διακυβέρνησης του Μακαρίτη του Δημήτρη Χριστόφια, οι κοινωνικοί εταίροι αποδέχτηκαν αποκοπές μισθών, απολαβών, επιδομάτων και παγωποίηση της ΑΤΑ. Τότε ο Γλάφος ο Χατζηπέτρου μου είχε πει προσωπικά εκείνη την ημέρα, εξερχόμενος του Προεδρικού, ότι είναι αντισυνταγματική απόφαση που λήφθηκε σήμερα. Και η Πασιδή δεν θα πάρει θέση. Σεβόμαστε την απόφαση, δεν θα κατέρθουμε στις απεργίες, διότι είμαστε κλίμα, σε κρίση. Το κλίμα δεν επέτρεπε, όχι απεργία. Αλλά επειδή είναι νομικός ο κ. Χατζηπέτρου, εξέφρασε την νομική εκτίμηση ότι η απόφαση είναι αντισυνταγματική. Και θα δείτε ότι συνάδελφοι μου, δημόσιοι υπάλληλοι, θα προσφύγουν στο δικαστήριο. Όντως και εκεί. Αλλά συμφωνώ και μαζί σας ότι ανεξάρτητα τι προβλέπει ο νόμος, υπάρχει και η άλλη πτυχή. Έτσι. Όταν είσαι κοινωνικός εταίρος, οφείλεις να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και να αντιλαμβάνεσαι ότι η συμμετοχή σου στα βάρη και μάλιστα σε περιόδους οξύτατης κρίσης δεν είναι νομικό ζήτημα μόνον, είναι και αμιγώς κοινωνική ευθύνη αυτού του οποίος συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων σε κοινωνικό και συνδικαλιστικό επίπεδο και σε μιας οργανωμένης κοινωνίας.
Μπορείς να έρθεις να πεις, κύριε, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο δικαστήριο, αλλά από εκεί και πέρα εγώ ως πασιδή, ως οργάνωση, πιστεύω ότι πρέπει να τηρήσουμε μια συμφωνία για σταδιακή επιστροφή. Η ζωή μας έχει μάθει ότι τις μεγάλες αποφάσεις τις λαμβάνουν μεγάλοι ηγέτες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγο με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΦ, τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί στο στούντιο του Capital, με καλεσμένα απόψε στην εκπομπή Οικονομία στο Μικροσκόπιο, τον Γενικό Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών, τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, συζητάμε αυτό το επίμαχο και κρίσιμο, θα έλεγα, θέμα της επικείμενης αποφάσης του Ανώτατου Δικαστηρίου σε σχέση με τους μισθούς. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από εσάς στην περίπτωση κατά την οποία το Ανώτατο θα επικυρώσει την πρωτοδική απόφαση. Πώς μας βρίσκει η επόμενη μέρα? Τι πρέπει να πράξουμε πέρα από την τροποποίηση της συγκεκριμένης προνοίας του Συντάγματος, που δίνει το δικαίωμα στους δημοσίους υπαλλήλους να προσφεύγουν εάν η κυβέρνηση, ο εργοδότης τους προχωρήσει σε αποκοπές, ανεξάρτητα από το εύρος και το μέγεθος της οικονομικής κρίσης? Η τροποποίηση του Συντάγματος θα δώσει την ευχέρεια στην πολιτεία, κυβέρνηση και βουλή να νομοθετήσουν εκ νέου, εάν συντρέξει η πολιτική βούληση, προκειμένου να υλοποιηθεί ο οδικός χάρτης επιστροφής των αποκοπών που έχετε περιγράψει προηγουμένως. Μια λεφτή απόφαση, αυτό που θα γίνει, έπεται της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δημιουργείται καινούριο νομικό καθεστώς, μέσα στο οποίο η συνεισφορά πλέον είναι συνταγματικά αποδεκτή και με έναν νόμο ο οποίος είναι συνταγματικά ορθός. Αυτό το λένε οι νομικοί σύμβουλοι της ΟΕΦ ή γενικά οι έγκριτοι νομικοί? Αυτό είναι η προσέγγιση στην οποία συγκλίνουν όσοι έχουν άποψη σε σχέση με το τι δέον γενέστε, σε περίπτωση που βρεθούμε ενώπιον αυτής της προοπτικής. Σε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας την υποχρέωση να επιστραφούν ποσά τα οποία θα καταπονήσουν τα δημόσια οικονομικά. Και έχετε υπόψη σας αριθμούς? Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για γύρω στα 850 εκατομμύρια ότι είναι η άμεση επίπτωση. Η άμεση επίπτωση για εκείνους οι οποίοι έχουν προσφύγει. Και για το προσωπικό το οποίο απασχολείται και υπόστηκαν τις αποκοπές και θα αφορά επιστροφές από το Μάρτιο, 29 του Μάρτιου του 2019, ημερομηνία στην οποία εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Αλλά ας μην μείνουμε στις λεπτομέρειες. Δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν προσφύγει, διότι αυτοί που έχουν προσφύγει, οι οποίοι τα δικαιούνται από την ημέρα καταχώρησης της προσφυγής και όχι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης που τους δικαιώνει, για εκείνους που προσέφυγαν, ισχύει από την ημέρα καταχώρησης της προσφυγής η αναδρομικότητα των αποφάσεων. Για αυτούς ισχύει το δεδικασμένο. Για όλους τους υπόλοιπους δημόσιους υπάλληλους που έχουν υποστεί αποκοπές, η επιστροφή θα αφορά ημερομηνία από τις 29 του Μάρτη και μετά. Του 2019, ναι. που εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι οποιασδήποτε άλλες παράμετροι και παρενέργειες, επιπτώσεις αλυσίδωτες, θα πρέπει να επιμετρηθούν, αλλά ας μην μείνουμε στη λογική των αριθμών σε ό,τι αφορά ακριβή ποσά. Θα πρέπει να κρατήσουμε ότι θα καταπονηθούν τα δημόσια οικονομικά με τρόπο που οι πιο σοβαροί αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι θα ενδεχομένως, αν δεν τεθεί θέμα αξιολόγησης αρνητικής της κυπριακής οικονομίας, χωρίς αμφιβολία θα επιβραδύνουν την περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους. Υπάρχει και το ακραίο σενάριο όμως, κύριε
Αντωνίου, ότι από τη στιγμή που θα επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση, τότε δημιουργείται το λεγόμενο δικαστικό προηγούμενο και ο κάθε δημόσιος υπάλληλος, είτε αυτός είναι στη δημόσια υπηρεσία, είτε είναι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με κρατικούς οργανισμούς και τοπική αυτοδιοίκηση, επικαλούμενοι αυτό το δικαστικό προηγούμενο, μπορεί να κάνουν τη δική τους προσφυγή και σε μια τέτοια περίπτωση. Τα κρατικά ταμεία θα χρειαστούν περίπου 3 δισεκατομμύρια για να καλύψουν αυτές τις νομικές ανάγκες, αυτές τις οικονομικές ανάγκες. Και είναι το ακραίο σενάριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τότε το κράτος, η χώρα μας, θα μπει σε νέο οικονομικό πρόγραμμα, σε νέο μνημόνιο. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι επαΐοντες. Ως ακραίο σενάριο. Η αλήθεια είναι ότι εάν δημιουργηθούν ανάγκες της τάξης των μεγεθών τα οποία περιγράφεται, των 3 δις. Μα νομίζω ξέρετε και εσείς τους αριθμούς, κύριε Αντωνίου. Το επεξεργαζόμαστε, κύριε Χρήστου, αλλά η οριστική κατάληξη σε ασφαλή συμπεράσματα χρειάζεται μια περαιτέρω προστασία, επεξεργασία, για να μην οδηγήσουμε τα πράγματα σε ατραπούς οι οποίες μπορεί και να ξεφύγουν του ελέγχου μας. Καμιά φορά υπάρχουν και αυτοεκπληρούμενες προφητείες, τις οποίες όταν τις επαναλαμβάνεις ως ενδεχόμενο να προκύψουν ως ατυχήματα, προκύπτουν ως ατυχήματα, είναι οι λεγόμενες αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Συνεπώς, εμείς κρατούμε ως δεδομένο ότι βήμα με βήμα παρακολουθούμε την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι το θέμα θα κλείσει με μια απόφαση του Ανωτάτου η οποία θα ακυρώνει την πρωτόδικη. Αν όχι, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί αμήνης του κράτους, κυβέρνηση και βουλή. Διότι χρειάζεται η συμμετοχή και του νομοθετικού σώματος για να τροποποιηθεί το Σύνταγμα προφανώς, αλλά και για να ψηφιστεί νομοθεσία κατάλληλη και επαρκής. Και όσο πλησιάζουμε σε βουλευτικές εκλογές, η προοπτική σύγκλησης, πολιτικής βούλησης προς κατευθύνσεις αυτού του χαρακτήρα γίνεται ολοένα και πιο αδύναμη, ολοένα και πιο ισχνή. Προεκλογικά να συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση που ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι εξ αντικειμένου δεν είναι οι περισσότερο αδικημένοι σε αυτόν τον τόπο και το βάζω όσο πιο γλυκά μπορώ. Εκπροσωπείτε βασικά τους επιχειρηματίες, τους βιομήχανους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πού? Στον ιδιωτικό τομέα. Στην πραγματική οικονομία, κύριε Χρήστο. Εκεί που παράγεται ο πλούτος με τον οποίο συντηρείται και το δημόσιο και όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί του κράτους. Πολύ σωστά τα λέτε. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει υποστεί συνέπειες? Εγώ θα έλεγα ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει υποστεί και τραγικές συνέπειες. Έχουν κλείσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αστείευεστε. Έμεινε κόσμος άνεργος. Αστείευεστε. Έχουν δημιουργηθεί μια αναστρέψη μέσα στο οικογενειακό εισόδημα κατά 50, 60, 70%. Όλος αυτός ο κόσμος θα πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει πίσω εκείνο το οποίο έχασε κατά την διάρκεια της κρίσης. Είναι προφανές ότι το νομικό καθεστώς που διέπει τα των εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων είναι κατά παρασάγκας πιο ισχυρός από ότι όλων των υπόλοιπων εργαζομένων και δραστηριοποιούμενων σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι το ίδιο πλέγμα νομικής προστασίας που ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα με αυτόν που ισχύει στο δημόσιο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργηθεί μία αναστρέψιμες καταστάσεις. Και μιλούμε για επιχειρήσεις οι οποίες καταστράφηκαν, ισοπεδώθηκαν. Οι κόποι και όλη αυτή η συσσωρευμένη απόδοση της προσπάθειας 2 ή και 3 γενεών έχουν εξανεμιστεί στην προσπάθεια να παραμείνουν ζωντανές και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους επιχειρήσεις. Έχουν εκποιήσει ό,τι μαζεύτηκε μέσα σε 2 και 3 και 4 γενιές. Κάποιες επιχειρήσεις παρόλα αυτά δεν άντεξαν, έκλεισαν, έβαλαν οριστικό λουκέτσο και όταν είχαμε 70.000 άνεργους, κύριε Χρήστου, όλοι αυτοί ήταν από τον ιδιωτικό τομέα, είτε εργαζόμενοι που απολύθηκαν ως πλεονάζον προσωπικών, είτε επιχειρηματίες και αυτοεργοδοτούμενοι που πλέον δεν μπορούσαν να κρατήσουν τις υπηρεσίες τους, τις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν, ας δούμε τώρα το ειδικότερο θέμα του κρατικού μισθολογίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των κρατικών δαπανών. Και η πάγια θέση της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ,
και άλλων παραγωγικών τάξεων του λαού, λένε ότι επήρθε ο χρόνος να συγκρατηθεί το κρατικό μισθολόγιο. Διότι το χάσμα μισθοδοσίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διευρύνεται. Μόνο στην Κύπρο υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα. Στην Ευρώπη, ο ιδιωτικός τομέας, η μισθή των ιδιωτικών τομέα μεσουρανούν. Και αντίθετα, είναι δεύτερη στα εισαγωγικά κατηγορία οι δημοσίοι υπάλληλοι. Εκείνος ο οποίος θέλει να διαπρέψει, πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Μιλώ έτσι για την Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχει ασφαλεία εργοδότησης, υπάρχουν οριζόντες αυξήσεις, υπάρχει ΙΑΤΑ, υπάρχει αρχαιότητα για να παίρνει προαγωγή. Και αναμένουμε αυτήν την περιβόητη μεταρρύθμιση και εξυγχρονισμού του δημόσιου τομέα. 7,5 χρόνια διακυβέρνησης Νίκο Αναστασιάδη. Να σας πω, υπάρχει το παράδοξο στην Κύπρο, όπως το έχετε περιγράψει, το οποίο συνδυάζει μόνο στην Κύπρο ασφάλεια, πλήρη ασφάλεια απασχόλησης, δεν απολύεται κανένας. Αν είσαι ικανός, αν δεν είσαι, αν είσαι επαρκής, αν δεν είσαι επαρκής, αν είσαι αποτελεσματικός. Δεν απολύεται κανένας. Πλήρης ασφάλεια στην απασχόληση. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται και η προαγωγή και σε βρίσκει. Και οι προαγωγές ανάλογα με το πόσα χρόνια υπηρεσίας είσαι, χωρίς άλλα κριτήρια ποιοτικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά. Όλοι αξιολογούνται το ίδιο, να μην ξεχνούμε. 98% άριστη σε όλα, εξαίρετη σε όλα. Συνεπώς υπάρχει μια ισοπαίδωση, μια κρεατομηχανή βασικά, που μπαίνει εξαίρετον υλικό. Αντικίνητρο για την παραγωγικότητα. Αντικίνητρο για την παραγωγικότητα και τιμωρία αυτού ο οποίος δίνει κάτι παραπάνω από αυτόν το οποίο αναμένεται, διότι στο τέλος νιώθει και κορόιδο, διότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα, καμία αξία η επιπρόσθετη προσπάθεια. Η δημόσια υπηρεσία κλείνει στις 3 περίπου το απόγευμα. Περίπου έτσι. Και μεταξύ 3 και 4 ανάλογα με την. Ναι, υπάρχει μια μερίδα δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία τους μέχρι 5, 6, 7, 8. Αυτή είναι αλήθεια. Ποιο είναι το κίνητρο για αυτούς? Το κίνητρο είναι ο πατριωτισμός τους. Και είναι αλήθεια, είναι από την εποχή του Μακαρίτη, του Ανδρέα Πατσαλίδη, του Υπουργού Οικονομικών, ενός εκ των πρώτων Υπουργών Οικονομικών. Το είχε πει δημόσια τότε ότι η κυβερνητική μηχανή, η δημόσια υπηρεσία, στηρίζεται πάνω στο 10 με 15% των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι με πατριωτισμό, με φιλότιμο απίστευτο, δίνουν το είναι τους για να λειτουργά αυτός ο μηχανισμός. Ήταν μάρτυρας ο κύριος Πατσαλίδης, διότι ήταν υπουργός οικονομικών μετά την τραγωδία του 1974. Ένας από τους καλύτερους που είχαμε. Ναι, και λένε ότι έβαλε βούλα στην ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας. Είναι εντυπωσιακό. Και επειδή σας είπα ότι κοιτάζουμε τα ιστορικά ντοκουμέντα, έχω βρει από τα αρχεία του ΡΙΚ τις συσκέψεις που γίνονταν, κύριε Χρήστο, αλλάζω λίγο το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, ακόμα κυριολεκτικά εξυκάπνιζαν ο πενταδάχτυλος από τους βομβαρδισμούς και γίνονταν συσκέψεις των παραγωγικών φορέων, των παραγωγικών δυνάμεων. Για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα, για το πώς θα σωθεί ο τόπος. Και αυτό το πράγμα. Συνέβαλε τότε και το Γραφείο Προγραμματισμού. Τότε ήταν διευθυντής, και οφείλω να το πω, ο Ιάκωβος Αριστίδου, ο οποίος είχε δυναμική συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια. Υπήρχε μια καταπληκτική συνέργεια δυνάμεων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συσκέψεις με εκπροσώπους της ΟΕΒ, των επιμελητηρίων, του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, του Γραφείου Προγραμματισμού. Σας λέω, υπήρχαν μορφές τότε στην ΟΕΒ. Υπήρχαν μορφές τότε στην ΟΕΒ. Πάντα υπάρχουν μορφές στην ΟΕΒ. Στη ΣΕΚ, στην ΟΕΒ, πάντα, εντάξει, στην ΠΕΟ, Ανδρέας Γιαρτίδης. Υπήρχαν γίγαντες του κυπριακού επιχειρήν, ανέκαθεν στην ΟΕΒ, αυτό είναι γνωστό. Και ένας Μίκης Παρσής, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας. Ένας γίγαντας κι αυτός, ένας μύθος των εργασιακών σύστημα. Μας λείπουν όλοι αυτοί, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε σοβαρές απώλειες σε ό,τι αφορά ιστορικές μορφές των κυπριακών. Για να παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις. Έτσι. Με προσωπικό κόστος, αλλά έτσι, για το καλό της πατρίδας. Έτσι. Συνεπώς, μιλούμε τώρα για το κρατικό μισθολόγιο. Τι πρέπει να γίνει? Κρατικό μισθολόγιο. Και αυτή η μεταρρύθμιση. Ας σας πω, πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Δεν μπορεί το κρατικό μισθολόγιο να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους από αυτούς που αντέχει η οικονομία. Έγινε μια συμφωνία πλαίσιων. Έγινε μια συμφωνία πλαίσιων, η οποία δεν είμαστε σίγουροι. Δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς νομοθετική ρύθμιση της. Χωρίς να νομοθετηθεί. Θα είναι και πάλι ενδεχομένως
ευάλωτη σε προσφυγές του χαρακτήρα που είδαμε ή και άλλων μορφών, σε όλους αυτούς που ενδεχομένως να έχουν έννομο συμφέρον και που δεν προάγονται ή δεν προσλαμβάνονται ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν βελτιώνεται το καθεστώς τους, επειδή πιάσαμε το πλαφόν, έναν πλαφόν, έναν ανώτατο ποσό δηλαδή αύξηση του κρατικού μισθολογίου, το οποίο προκύπτει από μια συμφωνία μη νομικά δεσμευτική. Ξέρετε τι με λυπεί όμως, κυρία Αντωνίου. Οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν νομοθετική ρύθμιση πολλών θεμάτων των εργασιακών. Αλλά η απορία μου είναι πώς το συνδικαλιστικό κίνημα εν έτη 2020 να διεκδικεί νομοθετική ρύθμιση ωφελημάτων των εργαζομένων. Και πού πάμε? Πού πάει ο συνδικαλισμός? Πού πάνε οι ελεύθεροι συνδικαλιστές? Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους φίλους μας, τους συνδικαλιστές. Εάν τα νομοθετήσουμε όλα, δεν θα έχουμε το πρόβλημα όπως έγινε το 2013, αυτό που συζητάμε, που είναι το αντικείμενο της εκπομπής μας. Ότι δηλαδή με βάση εκείνη την πρόνοια του Συντάγματος, οι δημόσιοι υπάλληλοι έρχονται, προσφεύγουν στο δικαστήριο και ζητούν αποζημίωση για τις αποκοπές που όλοι δεχτήκαμε για να σώσουμε την πατρίδα. Πού πάει η νομοθετική ρύθμιση? Τι θα γίνει με τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις? Και γιατί ένας εργαζόμενος να είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης όταν ο νόμος τον καλύπτει, όπως και να τον καλύπτει? Εγώ λέω λάθος. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε, γιατί να είναι μέλη ή να μην είναι μέλη, τους εκπροσώπους του συνδικαλισμού, τους φίλους μας, τους αγαπητούς. Ναι, αγαπητούς. Αλλά αυτός ο τόπος προόδευσε χάρη στην τριμερή συνεργασία. Συμφωνώ 100% με αυτόν το οποίο λέτε. Και είμαστε αναφαντών εναντίον της νομοθετικής ρύθμισης, είτε μισθών, είτε άλλων όρων εργασίας. Διότι αυτός ο τρόπος πολύ σωστά επισημαίνετε, κύριε Χρήστου, διότι το παρακολουθείτε διαχρονικά και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι αυτός ο τόπος εστάθηκε στα πόδια του, κυρίως διότι είχε την ευελιξία μέσα από ένα σύστημα υγιών σχέσεων εργασιακού χαρακτήρα να προσαρμόζεται με ταχύτητα στο μέτρο των αντοχών κάθε επιχείρησης και κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας χωριστά, αμέσως, άμεση προσαρμογή, χωρίς χρονοκαθυστέρηση, στο μέτρο, επαναλαμβάνω, που ήταν αναγκαίο, προκειμένου να σωθούν οι επιχειρήσεις, να σωθούν θέσεις εργασίας και μαζί με αυτά να σταθεί γρήγορα στα πόδια του ολόκληρος ο τόπος. Αυτόν τον χαρακτήρα η ΟΕΦ θα τον προστατέψει. Γίνονται προσπάθειες όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από τους συνδικαλιστικούς οργανώσεις, συνδικαλιστικούς φορείς, να μεταβληθεί αυτός ο χαρακτήρας και να μετατραπεί σε νομικά δεσμευτικό, σε νομικές ρυθμίσεις των σχέσεων μας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, με την πολιτική προσέγγιση των πραγμάτων να προσαρμοστεί με την ταχύτητα και στο βάθος το οποίο ενδεχομένως να έχει ανάγκη ο τόπος σε μια επόμενη κρίση. Αυτόν τον χαρακτήρα των ευέλικτων, των εθελοντικών, η ΟΕΦ θα τον προστατέψει με όλες τις δυνάμεις. Και σε ό,τι αφορά εθνικό κατώτατο μισθό και σε ό,τι αφορά την απόδοση νομικής ισχύως σε συλλογικές συμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει ως απέτηση το φίλο μας των συνδικαλιστών ή μπορεί να προέλθει ως πρόταση από το κράτος. Διότι σωστά λέει το Υπουργείο Εργασίας, εάν προκύψουν συνθήκες πλήρους απασχόλησης και το έχει καθορίσει το 5% ή λιγότερο η ανεργία. 4 μέχρι 5%. Λοιπόν, έχει πει κάτω από το 5% ανεργία, εάν τα καταφέρουμε. Θεωρείται πλήρη απασχόληση. Θεωρούν με βάση τις αναλύσεις όλων ότι έχουμε συνθήκες πλούς απασχόλησης, δεν έχουμε ανεργία σοβαρή που να δημιουργά πρόβλημα η εισαγωγή εθνικού κατώτατου μισθού. Ας αποδεχτούμε για χάρη της συζήτησης, δεν το αποδεχόμαστε. Θα δούμε το θέμα του κατώτατου μισθού. Απλώς σαν παράδειγμα κλείνω. Είμαστε προς το τέλος, ναι. Εντάξει, ως παράδειγμα το αναφέρω και κλείνω με αυτό, ότι η αναφορά της ανεργίας πέραν του ψηλότερα του 5%, στο 7, στο 10, στο 15%, δεν μπορεί να αποκλειστεί μέσα στα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Και ποια είναι εκείνη η εξουσία, εκτελεστική ή νομοθετική, η οποία θα έρθει να μειώσει κάτι που είναι καθορισμένο με νόμον προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας? Τι θα κάνει δηλαδή, αν αύριο η ανεργία αυξηθεί, θα μειώσει, θα ακυρώσει τον εθνικό κατώτατο? Ή αν δεχόμαστε ότι πρέπει να έχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης για να έχουμε εθνικό κατώτατο, όταν αυτό επιτευχθεί και το κάνουμε, εάν ακυρωθεί, τι θα κάνουμε? Θα ακυρώσουμε τον εθνικό κατώτατο στην Κύπρο? Αυτά τα επιχειρήματα να τα κρατήσετε, όχι
να μην τα πείτε στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που καταφέρατε. Στη διαπραγμάτευση θα βγούμε μαζί με πάρα πολλά άλλα τεχνικού χαρακτήρα, με τον εθνικό διάμεσο. Ότι είμαστε ο δεύτερο ψηλότερο. Σώμα ενώπιον είμαστε ο δεύτερο ψηλότερο μισθό, το 924 ευρώ, ω ποσοστό, ω εθνικό διάμεσο μισθό, σε όλη την Ευρώπη μετά τη Γαλλία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Είσαστε για άλλη μια φορά χήμαρος. Να είστε καλά. Έχει σημασία ο συνομιλητής. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και με την ευκαιρία να σας ευχηθούμε καλό νέο έτος και πάντα υγεία.